Είναι από τα θέματα τα οποία ουσιαστικά... Να προσθέσω ναι. στη τελευταία φράση ναι. της ανακοίνωσής μου ότι είναι και ψεύτες. Α, μισό λεπτάκι. Δηλαδή διορθώνετε το δελτίο τύπου σας και προσθέτετε και το ψεύτες. Το συμπληρώνω, είναι και ψεύτες, γιατί και προεκλογικά και αμέσως μετά τις εκλογές ο κυβερνητικός βουλευτής έλεγε ότι θα διατηρήσουμε τα τμήματα και θα τα αυξήσουμε. Και θα τα υποστηρίξουμε. Ήταν από τις, νομίζω, από τις πρώτες... Θα τα υποστηρίξουμε, έλεγε. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι στο χέρι του βουλευτή Καστοριάς αυτή τη στιγμή για την απόφαση συγκεκριμένη ή αν η κυρία Κεραμέως πραγματικά κάνει πράξη αυτό που μας έδωσε από την αρχή της θητείας της να καταλάβουμε ότι, ειδικά με το μαθηματικό των πατρών, νομίζω ότι κάπου νομική, εκεί πήγε... Την νομική, συγγνώμη. Τα δύο διετή τμήματα της Καστοριάς, ναι. Το χέρι του κυρίου Τσικαλά, για ξέρετε τι είναι, κύριε Νατσούλη, ναι. να προσπαθήσει να αναιρέσει αυτή την απόφαση, γιατί ο βουλευτής δεν είναι απλά για να υπακούει κάποιες κεντρικές αποφάσεις, είναι και για να διεκδικεί. Ο κύριος Τσικαλάγιας λοιπόν, αντί να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, εκτιμώ ότι θα πρέπει ως βουλευτής της περιοχής να κάνει προσπάθεια για την αναίρεση της απόφασης αυτής. Να το προσπαθήσει και να μην το δεχτεί αμάστο. Βέβαια η απόφαση μιλάει όπως και για τα διετή, για αναστολή. Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνουμε στην λέξη. Η αναστολή είναι μια λέξη που επιδέχεται πολλών ερμηνεών, ίσως και να αφήνει παράθυρα για το μέλλον. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι μιλάμε για αναστολή ή για τελείωμα και της σχολής Καστοριάς? Κοιτάξτε, είναι μια πολιτική επιλογή. Ναι. Το ίδιο έγινε και με τα διετή τμήματα. Η επιλογή είναι της κατάργησης των τμήματων αυτών. Ναι. Ο στόχος είναι η υποβάθμιση της τριτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση πριν από λίγες μέρες ώστε τα κολέγια τα ιδιωτικά να εξισωθούν τα πτυχία τους με τα πανεπιστήμια. Και όλο αυτό γίνεται για να υπάρξει μείωση των εισακταίων φοιτητών τα δημόσια πανεπιστήμια, ώστε να δημιουργηθεί πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Είναι ξεκάθαρο. Δεν το έχει κρύψει η κυρία Κεραμέως. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι εις βάρος της περιοχής. Είναι εις βάρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι εις βάρος της ελληνικής οικογένειας. Και ίσως και εις βάρος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι το μέλλον, όταν προσπαθεί να χτίσει και σε νέα τμήματα ένα υπόβαθρο, μια σοβαρότητα, μια θα λέγαμε υπόσταση ενός πανεπιστημίου δυνατού. Όταν έρχονται αναστολές ή καταργήσεις, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Όχι μόνο κύριε για όλα Νατσούλη, αυτά που είπατε, αλλά και για το πανεπιστημίο. Ο πρόεδρος, ο καινούριος που έβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιστρέψουμε την ανώτατη εκπαίδευση στο 2014. Τι σημαίνει το 2014 για την Καστοριά? Κατάργηση του Τμήματος Διεθνούς Εμποριών, θυμάστε. Κατάργηση της αρχιτεκτονικής. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Είναι όλα έτοιμα. Δεν έχει ο κύριος Τσικαλάγιας παρά να διεκδικήσει την υλοποίηση του νόμου. Γιατί δεν μιλάμε απλά για κάτι που έγινε όπως ήταν με την αρχιτεκτονική. Εδώ πλέον υπάρχει νόμος. Υπάρχει χρηματοδότηση. Μα το λέει και η ίδια η απόφαση. Όλη η διαδικασία. Το λέει και η ίδια απόφαση. Αναστέλλονται τα τμήματα που ήταν να λειτουργήσουν το 20. Το λέει και η ίδια η ανακοίνωση. Υπάρχει η έγκριση για το διδακτικό προσωπικό. Δεν έχει παρά να το προχωρήσει. Και να αφήσουν τις δικαιολογίες. Το ίδιο κάνανε και με τα διετή τμήματα. Εις βάρος των Ελλήνων μαθητών, αλλά και της περιοχής. Είναι λοιπόν, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι ψεύτης, γιατί μας κορόιδευαν, άλλα λέγαν πριν τις εκλογές και άλλα μετά. Ήταν κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ότι ήταν ένα να φέρουμε τις σχολές. Κυρία Τελιγιώργη, θυμίζουμε ότι ήταν κορυφαίο θέμα προεκλογικά, τουλάχιστον στο σταθμό μας, αλλά νομίζω και σε πολλά μέσα. Ήταν κορυφαίο θέμα η συζήτηση για το τι θα γίνει με τις σχολές. Κορυφαίο θέμα για την περιοχή μας, κύριε Υπήρξαν θυελλώδεις συζητήσεις και με την κυρία Αντωνίου. Υπήρξαν συνυποψήφοι της κυρίας Αντωνίου τότε
που έλεγαν ότι θα ψήφιζαν τον ΕΣ στη Βουλή, θυμίζω τον κύριο Τσιφλικιώτη. Θέλω να πω, και ο κύριος Τζικαλάγιας ακόμα θα έλεγα ότι είπε ορισμένα πράγματα υπέρ των σχολών αυτών. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και πώς η Νέα Δημοκρατία θα διαχειριζόταν ένα τέτοιο θέμα όταν θα ερχόταν, όταν θα άσκαγε που λέμε και εμείς εδώ, όπως έγινε από χθες το απόγευμα. Προσπαθήσουν λοιπόν να αναιρέσουν την απόφαση αυτή. Είναι στο χέρι τους. Εσείς από τη δική σας μεριά... Θυμάστε, κύριε Νατσούλη, όταν γινόταν η συζήτηση για τη συγχώνευση... Τι λέγανε τότε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που καλούσανε και σε συσκέψεις ότι δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν πρέπει να πάμε σε ένα τμήμα, και όταν τα κάναμε πέντε δεν βγήκαν να πούν τίποτε. Και τώρα θυμάστε που διεκδικούσανε και μου λέγανε να φέρω ιατρική στην Καστοριά και να φέρω και το φυσικό. Δεν τους έφτανε το μαθηματικό και της προσχολικής. Γι' αυτό μιλάω για υποκρισία. Γι' αυτό μιλάω για επιχείρηση. Άρα λοιπόν θέλετε τα στελέχη που έβγαιναν και εδώ έβγαιναν και τα θυμόμαστε εξάλλου. Να βγουν και να πάρουν, και να πάρουν και θέση. Να κάνουν προσπάθεια για να αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Και αν κάνουν αυτή την προσπάθεια, εγώ θα είμαι στο πλευρό τους υποστηρικτικά. Είναι μια απόφαση που αφορά 38 νέα τμήματα που θα λειτουργούσαν από το 20. Θέλετε να μας πείτε αν είναι εύκολο ή δύσκολο να αναιρεθεί, πώς το βλέπετε εσείς ρεαλιστικά όμως, να γίνει μια απόσυρση ενός από τα τμήματα, ενός από τα 38? Είναι εύκολο να πούμε μόνο την Καστοριά την εξαιρούμε τελικά, γιατί κατά λάθος τη βάλαμε μέσα, ας πούμε? Κοιτάξτε, όταν είναι μια απόφαση για 38 τμήματα, έχει βαρύτητα. Δεν θα δώσω εγώ αυτή την απάντηση. Υπάρχει ευθύνη τους απέναντι στο Καστοριά και αυτή την ευθύνη θα πρέπει να ανταποκριθούν. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε στην Καστοριά σχολές και ο κύριος Τσικαλάγιας αρκείται στο να φέρει στην Καστοριά σχολές για την παρέλαση. Αυτό είναι το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Άλλοι παίρνουν σχολές και άλλοι παίρνουν σχολές. Αυτό είναι τίτλος τώρα, όπως δώσατε τίτλο στο θέμα τώρα. Εννοείται προφανώς τις στολές για την παρέλαση 11 Νοεμβρίου μεθαύριο. Καλό είναι να γίνει, αλλά ας ασχοληθεί και με πράγματα που αφορούν την ανάπτυξη. Μάλιστα. Άλλοι φέρνουν λοιπόν σχολές, λέει η κυρία Τελιορίδου, και άλλοι στολές στην Καστοριά. Οπότε διαλέξτε, αυτό θέλετε να πείτε. Διαλέξτε, όχι, κυρία Τελιορίδου. Δεν λέω διαλέξτε, λέω ότι με τον ζήλο που φέρνουν τις στολές, ας φέρουν και τις στολές που αφορά την ανάπτυξη της περιοχής. Την ανάπτυξη, την προοπτική, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη σύνδεση με την με την αγορά, την άλλη αναπτυξιακή προοπτική. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη δημιουργία σχολών και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, όπου η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τη δρομολόγησή της. Να υπενθυμίσουμε ότι για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 6 είναι τα τμήματα που αναστέλλονται παραγωγής οπτικοακουστικών μέσω στην Κοζάνη, γιατί μας το ρωτάνε εδώ κύριε Τελιορίδου, λογοθεραπεία στην Πτολεμαϊδά, επιστήμης τροφίμων και διατροφής στη Φλόρινα και κινηματογράφου, 2 τμήματα στη Φλόρινα χάνονται. Οι αναστέλλονται, συγγνώμη, αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι η Καστοριά και το μάρκετινγκ στα Γρεβενά. Κάναμε με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Δυτικής Μακεδονίας στο προηγούμενο διάστημα, κάναμε μια συντονισμένη προσπάθεια και ήμασταν όλοι μια γροθιά. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για την περιφέρειά μας και για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο σήμερα το αποδομούν και δεν το κάνουν ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα. Σήμερα λοιπόν εμείς ήμασταν 7 βουλευτές και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα η σημερινή κυβέρνηση έχει επίσης 7 βουλευτές. Όλοι πάρουν την ευθύνη τους για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας και να κάνουν μία προσπάθεια ώστε αυτή η αρνητική εξέλιξη να μην υλοποιηθεί. Ας υλοποιήσουν τον νόμο.
Από τη δική σας πλευρά, γιατί βλέπω εδώ και ανακοίνωση που βγήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ της Κοζάνης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ή δεν μας έχει σταλεί, τουλάχιστον με τον ΣΥΡΙΖΑ της Καστοριάς. Από τη δική σας... Έχει βγει και κεντρική ανακοίνωση. Έχει βγει και κεντρική ανακοίνωση. Ναι. Κεντρική ανακοίνωση για όλα τα τμήματα. Μάλιστα. Σε ποιες κινήσεις θα προχωρήσετε τώρα, από τη δική σας πλευρά? Με τις δυνατότητες που μας δίνει ο ρόλος της αντιπολίτευσης, θα αναδεικνύουμε το θέμα, θα θέσουμε το θέμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο διαδικασιών. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί είναι αυτοί που πρέπει να το αποφασίσουν. Πολύ φοβάμαι ότι η κυρία Κεραμέως συνδέει την θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας με πολύ αρνητικές εξελίξεις. Και εξυπηρετεί αποκλειστικά την λογική της να δημιουργηθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι Έλληνες να μην στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια, γι' αυτό τα θέλει υποβαθμισμένα και όχι αναβαθμισμένα, αλλά στα ιδιωτικά για να πληρώνουν. Προσπαθώ να δω τι έχει συμβεί από χθες το απόγευμα μέχρι τώρα. Η μοναδική που έχει βγάλει ανακοίνωση είστε εσείς, κυρία Τελιγιορίδου, από χθες το απόγευμα. Η λαλίστα τι που πήγανε, που θέλαν και την ιατρική. Δεν βλέπω ούτε δημάρχους να έχουν βγάλει, ούτε περιφέρεια, ούτε αντιπεριφέρεια. Δεν έχει βγει κάποια άλλη ανακοίνωση ή τουλάχιστον δεν μας έχει σταλεί σε εμάς. Όταν όμως είναι έτοιμα τα έργα και χρειάζεται μόνο μια υπογραφή, η ανακοινώσεις. Αυτό λέει κάτι. Λέει κάτι σε εσάς το ότι δεν έχει βγει ακόμα. Σε εσάς δεν λέει κάτι. Έχετε την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν έχει αντίληψη? Στον κόσμο που τα βλέπει και τα ακούει όλα αυτά δεν λέει, νομίζετε, κάτι? Νομίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν? Και θα ήταν ένα τμήμα. Και την κοινωνία τη περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία και τη Καστοριά. Θα ήταν και ένα τμήμα, επειδή νομίζω δύο-τρία λειτουργούν στην Ελλάδα αντίστοιχα. Είναι δύο τμήματα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στα Γιάννενα. Θα ήταν το τρίτο τμήμα και θα είχε νομίζω. Και θα ήταν το τρίτο τμήμα. Και θα είχε και πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και με αυτό ως τεκμηρίωση το επιλέξαμε. Ναι. Εμείς στην απορία των ημερών θα αναζητήσουμε και τους υπόλοιπους, κυρία Τελιγιορίδου. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να... Σε λίγο θα ψάξουμε τον κύριο Τσικαλάκια, θα ψάξουμε τον κύριο Αδάμ, θα ψάξουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε. Να δούμε και την άλλη πλευρά τι λέει για όλο αυτό. Περιμένω ενέργειες και να πάρθει πίσω αυτή η πολύ αρνητική εξέλιξη, γιατί μας θυμίζει τις εποχές της αρχιτεκτονικής. Άρα λοιπόν, εσάς λέτε σας θυμίζει εποχές αρχιτεκτονικής. Ναι, τότε που οι υπουργοί δεν φορούσαν παντελόνια. Ελπίζω να μην μας πει ο κύριος Τικαλάγιας ότι ούτως ή άλλως η σημερινή υπουργός φοράει φούστες, έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Λέτε, τότε η κυρία Αντωνίου είχε πει για τον τότε υπουργό ότι δεν φοράει παντελόνια. Τώρα τι θα πει ο κύριος Τζικαλάγιας για την κυρία Κεραμέως για τα φουστάνια, λέτε? Εγώ πάντως ειλικρινά σας λέω ότι θα προσπαθήσω, εάν χειριστούν το θέμα στην κατεύθυνση της ανέρεσης της απόφασης αυτής, θα τους βοηθήσω. Ό,τι θέλουν λοιπόν από εσάς, αν κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί τώρα είναι η αρχή. Θα δούμε την πορεία και πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τελιγιορίδου. Καλή σας ημέρα.